Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, τα μέλη του συλλόγου Διόδια Στοπ σήκωσαν τις μπάρες και σταμάτησαν τη λειτουργία των διοδίων του Ρίου. Όπως αναφέρει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βασίλης Χατζηλάμπρου, είναι μια πανελλαδική προσπάθεια και ιδιαίτερα για την Πάτρα που υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανοίξουν τα διόδια. Η κοινοπραξία αυτή τη στιγμή θέλει να επιταχύνει τάχατε στο έργο και να βάλει πρώτα 4 διόδια μέσα στο νομό Αχαΐας. Θα έπρεπε η περιοχή να είναι ανάστατη, να πει ότι δεν θέλουμε άλλη αύξηση στα διόδια, να καταργηθούν τα διόδια και να φτιαχτούν αλλιώς οι δρόμοι. Είμαστε βαριά φορολογούμενοι και πρέπει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να φτιάχνονται οι δρόμοι και να μην έχουν διόδια, να μην είναι με αυτόν τον τρόπο ανταποδοτικά. Γίνεται διαμαρτυρία για ένα εντελώς αντιλαϊκό και άδικο μέτρο. Όπως μέτρο δηλαδή που σημαίνει προπληρωμή της κατασκευής ενός δρόμου. Οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν φόρους και δικαιούνται να έχουν και δρόμους. Το κράτος, δηλαδή η κυβέρνηση, όφιλε να κατασκευάζει τους δρόμους. Το μέλος της Επιτροπής ενάντια στην ακρίβεια και ενάντια στα διόδια, Γιάννης Σαβίδης, αναφέρει πως οι αυξήσεις στα διόδια είναι τρομακτικές την ώρα που κόβουν μισθούς και συντάξεις. Βλέπουμε τη ζωή μας να κρυβαίνει, βλέπουμε τους μισθούς μας και τις συντάξεις μας να πέφτουν, βλέπουμε την ανεργία να μεγαλώνει και απέναντι σε αυτό το πράγμα βλέπουμε την κυβέρνηση και γενικότερα την πολιτική αυτή να δουλεύει προς όφελος άλλων και ενάντια στο λαό. Δηλαδή, εκεί που θα περιμέναμε να καταργηθούν διόδια, εκεί που περιμέναμε να καταργηθούν διόδια δρόμων που ήδη έχουμε πληρώσει, κάθε άλλο από αυτό βλέπουμε. Δηλαδή, ακριβένουν τα διόδια και πληθαίνουν τα διόδια. Τα διόδια παρέμειναν ελεύθερα για 3 ώρες περίπου. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι της Φτιότητας της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας έχουν ήδη δώσει μια πρώτη απάντηση με τις κινητοποιήσεις τους τις τελευταίες μέρες.